Κύριε Θανασόπουλε, είμαστε αυτόπιτες μάρτυρες. Είναι αποκρουστικό το θέμα. Τα σκυλιά, οι αγγέλες εδώ έχουν βρει ένα πρόβατο ψόφιο. Τώρα κάποιος το έχει πετάξει εδώ. Ο κόσμος διαμαρτύρεται, μυρίζει. Τι βλέπετε εδώ πέρα, η κατάσταση είναι απελπιστική. Κοιτάξτε να δείτε. Λογικά πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Η αγανάκτησή μου είναι πολύ μεγάλη. Με την ανακεφαλισμό που έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν οπωσδήποτε κοπάδια, γιατί από κάποιο κοπάδι είναι αυτό εδώ πέρα, οι παρεπιδημούντες ή και ανθρώποι οι οποίοι ζουν στην ευρύτερη εδώ περιοχή βρήκαν τον εύκολο τρόπο και πέταξαν αυτό το ζώο στο μέσο ποτάμι. Δεν γνωρίζουν, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή το χειμώνα ή μετά από λίγο καιρό που θα έχουμε αυτό το ποτάμι μεταφέρει όμβρια ύδατα, θα μεταφερθεί στη θάλασσα και εκεί φυσικά κάνουν μπάνιο όλοι εμείς, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, οι φίλοι τους. Δεν ξέρω πώς πρέπει να αυτό. Και τους κάνω έκκληση μέσα από το μέσο σας και ευχαριστώ που ήρθατε εδώ πέρα, ότι να απευθύνονται στο Δήμο και εμείς έχουμε όλη την ευγενή καλοσύνη να φέρουμε την μπολντόζα. Δηλαδή, άμα το ήξερα, σήμερα δηλαδή, άμα το ήξερα ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα, να φέρω την μπολντόζα που μας παρέχει ο Δήμος Άργους Μυκηνών και προσωπικά ο κύριος Καμπόσος, να ανοίξουμε ένα λάκκο, αφού δεν τον κάνουν αυτή την έλεγχη, να την κάνουμε εμείς στο χώρο τους, στο οικοπάδι τους, στο μέρος τους, στο χωράφι τους, στο μαντρί τους. Να κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά, αφού δεν έχουν τα μέσα που πρέπει λογικά να έχουν κάποιο μέσο για να ενταφιάζουν αυτά τα πρόβατα τα οποία από κάποια ασθένεια, από κάποια αρρώστια έχουν αυτή την κατάληξη. Όπως είπα, σας κάνω έκκληση σε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν να με βρουν. Είμαι στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και από τις 30 του μήνα που θα έχω και την διαδικασία που θα έχω ορκιστεί, να βρούμε λύσεις μαζί, να συζητήσουμε. Είναι προβλήματα που αφορούν όλους. Η δυσοσμία, η κλιματική αλλαγή που έρχεται κτλ. Θα φέρει αποτελέσματα τα οποία θα είναι κάκιστα προς τους συνανθρώπους μας. Αγαπητοί λοιπόν συμπολίτες, όποιος συμβαίνει κάτι γεγονός σε κάποιον, η πόρτα μου είναι ανοιχτή να έρθουν να βρούμε λύσεις αμέσως μαζί, να το συζητήσουμε. Συμβαίνει τα ζώα, κάποια στιγμή να τελειώνει το βίος τους και εν πάση περιπτώσει μπορούμε εμείς να του δώσουμε λύσεις. Τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή, βρωμάει η κατάσταση εδώ και τα σκυλιά ήδη τρώνε το ζώο. Δηλαδή αγριεύουν και σκύλοι τρώνε ζωντανό κρέας τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Γνωρίζετε ότι δημιουργείται αγέλη τώρα εδώ πέρα. Είναι όμως παραμονή της Παναγίας, οι υπηρεσίες δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Ίσως κάποιον φίλον βρω τώρα αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε ένα χαντάκι κάπου σε ένα χωράφι, να το βάλουμε μέσα και να λυθεί το πρόβλημα. Κύριε Θανασόπουλε, λίγο πιο κάτω να τα βρήκαμε σκουπίδια μέσα στο ποτάμι. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Λέμε ότι αν έχουν αυτά τα πράγματα, αφού οικείος ανά πάσα στιγμή, κάθε δύο μέρες έχουμε αυτοκίνητο εδώ πέρα που μεταφέρει. Οικείο, οι παρεπιδημούντες, δεν αγνοούμε κανένα. Μας πει ότι πρέπει να πάμε να πάρουμε αυτά τα πράγματα που βγάζει από το σπίτι του, από την αποθήκη του κτλ. Να πάμε να τα πάρουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είναι αυτή η εικόνα, η οποία λογικά μας δυσφημεί. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να απευθυνθούν στους αρμόδιους και είμαστε, πάντα σας είπα, η πόρτα μου είναι ανοιχτή, να βρούμε άκρη.